και από εμένα. Εγώ, μετά από αυτήν την πολύ ωραία παρουσίαση, θα σας μιλήσω για τη σχέση ανάμεσα στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και τις καρδιακιακές παθήσεις, μια σχέση πολύπλευρη, την οποία αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στην κλινική πράξη. Όταν μιλάμε φυσικά για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, αναφερόμαστε στις βακτηριακές λοιμώξεις, στις ιογενείς λοιμώξεις και εδώ πέρα κυρίως το πρότυπο είναι η influenza, είναι η γρήπη. Με βάση αυτό έχουν ερμηνευθεί και έχουν μελετηθεί πάρα πολλές από αυτές τις συσχετήσεις. Είναι η λοιμώξη φυσικά από τον ιό των SARS-CoV-2 ή νόσος COVID και η λοιμώδης παρόξυνση της χρόνης αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Έτσι, για να συνδέσω και τη δική μου ομιλία με την προηγούμενη, αποτελεί και αυτή μια ιδιαίτερη κατηγορία λοιμώξεων του αναπνευστικού που σχετίζονται με τις καρδιακιακές παθήσεις. Και φυσικά αυτή η σχέση είναι διτή και πολύπλοκη. Από τη μία πλευρά έχουμε τη λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία μπορεί να οδηγεί σε οξέα καρδιακιακά συμβάματα σε ασθενείς που δεν είχαν προηγουμένως καρδιακιακή νόσο ή σε απορρίθμιση καρδιακιακής νόσου σε ασθενείς με συμβατό ιστορικό. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και τους ασθενείς αυτούς που έχουν καρδιακιακό ιστορικό, οι οποίοι πιθανώς να είναι πιο επιρρεπείς σε τέτοιου τύπου λοιμώξεις ή να εμφανίζουν χειρότερη έκβαση όταν υποστούν μια λοίμωξη του αναπνευστικού. Ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο με το οποίο έτσι έχουν προσπαθήσει να δώσουν την ερμηνεία αυτής της συσχέτισης είναι το μοντέλο της γρήπης. Όπως έχω πει, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία review στο Frontiers of Immunology το 2020, που μας λέει τι ακριβώς. Ένας ιός με κύριο τον ιό της γρήπης, ο οποίος εισέρχεται στο αναπνευστικό σύστημα, εισβάλλει στα κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος, διεγείρει την προσέλκυση ουδετερόφιλων μακροφάγων και κυταροκτώνων κυτάρων, τα οποία εκλείουν έναν καταράχτη χυμοκινών. Τα κύτταρα αυτά, εκτός όμως από τα κύτταρα του αναπνευστικού, τα φλεγμονώδη κύτταρα πάρα πολύ συχνά προσκολώνται και πάνω στα κύτταρα του ενδοθυλίου κατά τη διάρκεια αυτής της φλεγμονής και συνεχίζουν να παράγουν χυμοκίνες. Οπότε στη συνέχεια περνάμε σε αυτό το στάδιο. Η φλεγμονή στα κύτταρα του ενδοθυλίου σε τι οδηγεί? Οδηγεί σε επίταση της αθυροσκλήρωσης, ενώ σε πλάκες που ήδη υπάρχουν μπορεί να τις κάνει πιο ασταθείς και να οδηγήσει σε ρήξη τους. Και αυτός είναι ο κυριότερος μηχανισμός με τον οποίο ερμηνεύονται οξέα συμβάματα, όπως είναι για παράδειγμα το έμφραγμα του μυοκαρδίου, κατά τη διάρκεια λοιμώξεων ή πολύ σύντομα μετά την αποδρομή τους. Μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη, ίσως η μεγαλύτερη πληθυσμιακή μελέτη πάνω στο αντικείμενο, με 4,2 εκατομμύρια πληθυσμού, είναι δημοσιευμένη σε μορφή preprint και ολοκληρώθηκε τώρα το 2021, η οποία έκανε τι? Προσπάθησε να συσχετίσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τα μίσον καρδιαγγειακά συμβατά με τις οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού στην Αγγλία. Τι βλέπουμε? Ότι ουσιαστικά η οξία λοίμωξη του αναπνευστικού, την οποία διαχωρίσανε και σε ιογενή λοίμωξη ή σε επιβεβαιωμένη πνευμονία, βακτηριακή πνευμονία, είτε πάρουμε το adjusted με βάση την ηλικία, το adjusted με βάση την ηλικία και το φύλο, είτε πάρουμε το fully adjusted με βάση και με πάρα πολλούς παράγοντες κινδύνου, μεταξύ των οποίων και το BMI, σε αυξημένο κίνδυνο για αυτά τα οξέα καρδιακιακά συμβάματα, ο οποίος κίνδυνος είναι ακόμη πιο μεγάλος όταν πρόκειται για βακτηριακή πνευμονία. Τι βλέπουμε λοιπόν σε αυτόν τον πίνακα από την ίδια μελέτη? Ότι οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο καρδιακιακό κίνδυνο, αλλά έχουν κίνδυνο να υποστούν δηλαδή ένα παροδικό σύμβαμα, αλλά έχουν κίνδυνο να υποστούν και πολύ βαριά συμβάματα ακόμη και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Και αν πάρουμε σαν μάσες, δηλαδή έτσι έχουν ουσιαστικά καθορίσει οποιονδήποτε καρδιακιακό σύμβαμα, ακόμα και όταν βγουν από το νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων υπορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας, οι οξείες, χαιμία των άκρων, κάποιο παροδικό ισχυμικό εγκεφαλικό ή θάνατος από καρδιακό νόσημα, ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι ασθενείς όσο μεγαλύτερο καρδιακιακό κίνδυνο έχουν εξ αρχής, δηλαδή αν είναι ή αν δεν είναι υπερτασικοί, αν έχουν καρδιακιακό κίνδυνο ή αν δεν έχουν και υποστούν μία λίμωξη αναπνευστικού, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν και να υποστούν μία από αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε ασθενείς που δεν έχουν εξ αρχής καρδιακιακό κίνδυνο, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά όσο μεγαλύτερος είναι ο αρχικός καρδιακιακός τους κίνδυνος, τόσο πιο μεγαλύτερα οξέα συμβάματα μπορούν να υποστούν. Πολύ μεγάλη μελέτη με πάνω από 4 εκατομμύρια πληθυσμού, φυσικά δεν μπορεί να
αποκαλύψει απόλυτα σχέση αιτίας-αιτιατού, αλλά σίγουρα χτυπάει ένα καμπανάκι πόσο είναι οι ασθενείς, ειδικά που έχουν υψηλό καρδιαγιακό κίνδυνο, να προστατεύονται κατά το δυνατόν περισσότερο από τις οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Και εδώ ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γράφημα από την ίδια μελέτη που μας δείχνει αυτό που είπαμε εξ αρχής, δηλαδή οι υπερτασικοί, πόσο κίνδυνο έχουν για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα συμβάματα μετά από οξία υιογενή λίμωξη ή πνευμονία, και οι ασθενείς που έχουν υψηλό καρδιακιακό κίνδυνο, τους οποίους όμως χωρίζει με βάση τι, με βάση το αν λαμβάνανε ή αν δεν λαμβάνανε αγωγή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι υπερτασικοί, οι οποίοι πήρανε την αντιπερτασική τους αγωγή, τις στατίνες, την αντιαιμοποταλιακή αγωγή, δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο σε αντίθεση με αυτούς που δεν ήταν ρυθμισμένοι. Δεν πήραν αντιπερτασική αγωγή, δεν πήραν στατίνες, δεν πήραν αντιαιμοποταλιακή αγωγή. Αντίστοιχα, για τους ασθενείς που έχουν υψηλό καρδιακιακό κίνδυνο πέραν της υπέρτασης, που θεωρείται μια πολύ συχνή, αλλά εν πάση περιπτώσει μια πολύ συχνή νόσος, αλλά όχι τόσο σημαντική ως προς τον καρδιακιακό κίνδυνο σε αυτή τη μελέτη. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι οι ασθενείς που έχουν υψηλό καρδιακιακό κίνδυνο, όσο πιο ρυθμισμένοι ήταν, τόσο μικρότερο είχαν συμβεί κάποιο οξύ σύμβαμα μετά από οξία λίμωξη του αναπνευστικού. Άρα λοιπόν ένα ακόμη πάρα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα. Ναι, αυτοί οι ασθενείς είναι επιρρεπείς στο να εκδηλώσουν κάποιο οξύ καρδιακιακό σύμβαμα, όσο όμως πιο ρυθμισμένη είναι η αρχική νόσος και όσο πιο καλή είναι ουσιαστικά το άτχερενς του ασθενή στην θεραπεία της βασικής νόσου, τόσο πιο προστατευμένος είναι αυτός. Άλλη μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη στο JAMA με δύο διαφορετικές πληθυσμιακές κόρτες, ουσιαστικά συνολικά πάνω από 3.500 άτομα μελετήθηκαν. Και είδαμε τι, συγκρίναν αυτούς που είχαν υποστεί πνευμονία σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν κάνει πνευμονία και τους παρακολούθησαν στον χρόνο. Στις 30 μέρες, στις 90 μέρες, στον ένα χρόνο, βλέπουμε ακόμη και αργά, 5, 6, 7 χρόνια, αυτοί που είχαν κάνει πνευμονία, ειδικά αυτή ήταν μια βαριά πνευμονία που είχε συνοδευτεί από ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, είχαν πιο αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με την άλλη ομάδα από το να εκδηλώσουν ένα καρδιακιακό σύμβαμα στο απότερο μέλλον. Άρα λοιπόν το πρόβλημα των λοιμώξεων δεν είναι μόνο οι οξείες επιπλοκές, αλλά είναι και οι απότερες επιπλοκές ακόμη και μετά από χρόνια μετά το σοβαρό επεισόδιο. Και έτσι εδώ πέρα, για να δούμε ενδεικτικά, μια γυναίκα 56 ετών και ένας άντρας 61 ετών χαμηλού καρδιαγιακού κινδύνου και αντίστοιχα 72 και 77 ετών υψηλού καρδιαγιακού κινδύνου, βλέπουμε πόσο πολύ διαφέρουν και απέχουν αυτές οι καμπύλες στο να εκδηλώσουν κάποιο οξύ καρδιαγιακό σύμβαμα χρόνια μετά την βαριά, τη σοβαρή πνευμονία. Και για να πάμε στο ανάποδο. Άρα λοιπόν οι λοιμώξεις οδηγούν σε αύξηση των καρδιαγιακών συμβαμάτων. Τι συμβαίνει όμως αν αυτοί οι ασθενείς εμβολιαστούν? Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από το New England, πάρα πολύ μεγάλη μελέτη. Μια κόρτη το 98-99, μια κόρτη το 99-2000, βλέπετε με πόσους πολλούς ασθενείς, που έδειξε πραγματικά ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί είχαν μεγαλύτερη προστασία για να νοσηλευτούν, βέβαια και για πνευμονία, αλλά αργότερα και για να νοσηλευτούν για καρδιαγγειακά συμβάματα. Να πέρασουμε στο τρίτο κατά σειρά θέμα. Μιλήσαμε για τις βακτηριακές, τις ιογενείς πνευμονίες. Τι σημαίνει όμως με τον ιό SARS-CoV-2? Αυτός είναι ο περίφημος ιός. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτή την εικόνα χιλιάδες φορές κατά τη διάρκεια αυτού του 1,5 χρόνου. Ένας μικρός ιός με τη σπάκη λικοπρωτεΐνη και το γενετικό του υλικό, ο οποίος πώς εισβάλλει στο κύτταρο. Αυτά είναι ουσιαστικά, αυτή είναι η επιφάνεια κυταρική μεμβράνη, είναι η υποδοχή HZ2 που βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα στο αναπνευστικό σύστημα αλλά και σε άλλα όργανα. Ο ιός λοιπόν προσδένεται πάνω σε αυτόν τον HZ2 υποδοχέα, ενδοκυτώνεται μαζί με τον υποδοχέα, απελευθερώνει το γενετικό του υλικό και πολλαπλασιάζεται μέσα στο κύτταρο. Σχηματίζονται λοιπόν τα σωματίδια και ολόκληρος ο ιός μέσα στο σύστημα Golgi και ουσιαστικά απελευθερώνεται. Μία λεπτομέρεια εδώ. Έχει ενδοκιτωθεί μαζί με αυτόν τον υποδοχέα. Και θα συζητήσουμε λοιπόν για αυτόν τον υποδοχέα και πόσο σχέση μπορεί να έχει με το καρδιαγιακό σύστημα. Υπάρχει έτσι μία πάρα πολύ ωραία review, η οποία προσπάθησε να αναλύσει το σύστημα ρενίνης αγκιοτενσίνης και πώς μπορεί αυτό να σχετίζεται με τη λίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2. Γιατί στην αρχή, όταν ανακαλύφθηκε ότι ουσιαστικά αυτός ο ιός προσδένεται πάνω σε αυτούς τους υποδοχείς, έγινε πάρα 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 πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κατά πόσον τα φάρμακα που δρούν πάνω σε αυτό το σύστημα θα μπορούσαν να
ουσιαστικά να ευνοήσουν ή να εμποδίσουν την λίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2. Έτσι λοιπόν έχουμε το άγκυο τενσινογόνο, είναι ένα πολυπεπτίδιο, από τον οποίο όταν κόβονται κάποια αμινοξία από την τρενίνη, προκύπτει η αγκυοτενσίνη 1 και στη συνέχεια με το μετατρεπτικό ένζυμο της αγκυοτενσίνης, αγκυοτενσίνη 2, η οποία όταν δρά πάνω στους αλφα-ΤΑΦ1 υποδοχής, οδηγεί σε μια σειρά από καταστροφικά αποτελέσματα, αγκυοσύσφαση, ίνωση, θρόμβωση και φλεγμονή. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος, ο οποίος έχει θεωρητικά κυρίως περιγραφεί, με βάση αυτού την υποδοχή των HC2, προκύπτει η αγκυοτενσίνη 1 με 7, η οποία μετριάζει τα κακά αποτελέσματα ουσιαστικά της αγκυοτενσίνης 2, οδηγώντας σε άγκυο διαστολή, σε μείωση της ίνωσης, σε μείωση της φλεγμονής και σε μείωση της θρόμβωσης. Έτσι λοιπόν το θεωρητικό πλαίσιο ήταν ποιο, ο ιός SARS-CoV-2 ουσιαστικά ενδοκιτώνεται με αυτούς εδώ τους υποδοχές τους HC2, άρα οδηγούμαστε σε μικρότερο αριθμό αυτών των υποδοχέων, ελαττώνεται η καταλυτική τους δράση και άρα ουσιαστικά εντείνεται έμεσα η καταστροφική δράση της αγκυοτενσίνης 2. Έτσι λοιπόν σε ένα πρότυπο ασθενών οι οποίοι έχουν ήδη καρδιαγγειακό ρίσκο, δηλαδή είναι ηλικιωμένοι, είναι υπερτασικοί, είναι διαβητικοί, έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, οπότε υπάρχει ήδη μια ενδογενής ανεπάρκεια αυτού την υποδοχεία HC2, όταν έρθει αυτός ο ιός, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανεπάρκεια, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα της αγκυοτενσίνης 2 και οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερη επίταση της θρόμβωσης και της φλεγμονής. Και λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη μελέτη στο Lancet έδειξε ότι μεταξύ του γενικού πληθυσμού έδειξε ότι ίσως τελικά τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν αποτελούν παράγοντα κινδύνου για να κολλήσεις τον κορονοϊό, σε αντίθεση με την ηλικία, το άρενφύλλο, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και ούτω καθεξής, αποτελούν σίγουρα έναν σοβαρότατο παράγοντα κινδύνου, η υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, για να έχεις δυσμενή αποτελέσματα και να πεθάνεις από τον κορονοϊό. Άλλη μια πολύ ωραία μελέτη στο JACC το 2021 που μας δείχνει τι, μας δείχνει πώς πηγαίνει παράλληλα οι εισαγωγές στα νοσοκομεία από COVID-19 και οι εισαγωγές με ισχυμική νόσο του μυοκαρδίου. Η απορρίθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας είναι αυτό που φαίνεται ότι λιγότερο έχει επηρεαστεί. Η υπερτασική κρίση, καρδιαγγειακά και καρδιαγγειακά νοσήματα, αγγειακά εγκεφαλικά νοσήματα, είτε περιφερειακή αγγειοπάθεια. Και εδώ πέρα τι βλέπουμε σε αυτή την πάρα πολύ ωραία μελέτη. Κάνανε, ουσιαστικά ελέγξανε το risk ratio, το odds ratio, συγγνώμη, ανάμεσα και την σχετική αλλαγή του επί της 100 ποσοστού των θανάτων σε δύο διαφορετικά τρίμηνα του 2019 που δεν υπήρχε η πανδημία του κορονοϊού και σε δύο διαφορετικά τρίμηνα του 2020, σε ένα τρίμηνο με χαμηλό επιπολασμό COVID-19 και σε ένα τρίμηνο που ακολουθούσε υψηλό επιπολασμό COVID-19, και βλέπουμε πόσο σημαντικά είχαν αυξηθεί όλα αυτά τα συμβάματα εκτός από την καρδιακή ανεπάρκεια μεταξύ των δύο τριμήνων και ανάμεσα στο 19 και το 2020. Και ποια είναι η θεωρία? Φυσικά ο ιός εισέρχεται, όπως είπαμε, στα κύτταρα, προκαλεί πνευμονία. Η βαρύτερη επιπλοκή της είναι το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας με ένα καταράκτη φλεγμονής και ουσιαστικά και πάλι αυτός ο καταράκτης φλεγμονής, όπως είχαμε δει στην αρχή και στο μοντέλο της γρήπης, επιδρά στα αγκία και προκαλεί αστάθεση της θρεωματικής πλάκας. Εδώ όμως έχουμε επιπλέον επιπλοκές, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν κάποια comorbidities, κάποιον καρδιαγγειακό κίνδυνο, επειδή υπάρχει και η οξία επίδραση του ιού πάνω στην καρδιά, στα καρδιακά κύτταρα και αύξηση της τροπονίνης και πρόκληση μυοκαρδίτητας, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και αργότερα και μετά την οξεία φάση. Υπάρχει επίσης και απευθείας επίδραση του ιού πάνω στο ερυθισματαγωγό σύστημα και επιδείνωση των καρδιαγγειακών επιπλοκών και με πολλά φάρμακα που δίνουμε για τον ιό, με κύριο τις μακρολίδες. Έτσι λοιπόν, εκτός από τον καταράκτη της φλεγμονής, έχουμε και όλες αυτές τις ευθείες επιδράσεις πάνω στο καρδιαγγειακό σύστημα, οδηγώντας σε αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Και εδώ, αντίστοιχα από το Journal of Cardiac Failure του 2020, που δείχνει όλο αυτό το πολύπλοκο μοντέλο, δηλαδή κυταροκίνες και συστηματική φλεγμονή, μυοκαρδίτητα, μικροαγγειοπάθεια, γιατί ο ιός αυτός κατά βάση προκαλεί φλεγμονή του ενδοθυλίου και μικροθρομβώσεις και μυοκαρδιακό και έμφραχτο του μυοκαρδίου, οδηγώντας τελικά στην αυξημένη τροπονίνη που βλέπουμε συχνά σε ασθενείς με βαριά νόσο. Και τελειώνω με τη ΧΑΠ για να συνδεθώ έτσι και με την προηγούμενη ομιλία. Σύμφωνα με τον ορισμό της, η ΧΑΠ αποτελεί μια συχνή και αντιμετωπίσιμη νόσο με δυνατότητα να προβληθεί
χαρακτηρίζεται από τα εμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα και την απόφραξη των αεραγωγών εξαιτίας βλαβών στους αεραγωγούς και στις κυψελίδες, σχετίζεται με χρόνια φλεγμονώδη απάντηση σε σωματίδια ή αεράξεις και συνοσιρότητα συμμετέχουν σημαντικά στη βαρύτητα της κλινικής εικόνας. Άρα η συνοσιρότητα είναι μέρος πλέον του ορισμού της χρόνιας αποκρακτικής πνευμονοπάθειας. Η καρδιακιακή συνοσιρότητα είναι εξαιρετικά συχνή και επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια των οξέων παροξύνσεων. Και πάλι το μοντέλο της φλεγμονής. Και για τους ασθενείς με χάπ σε σταθερή κατάσταση υπάρχει μια συστηματική φλεγμονή, η οποία όμως επιδεινώνεται στις παροξύνσεις. Έτσι λοιπόν, συστηματική φλεγμονή οδηγεί σε όλες αυτές τις συνοσιρότητες και τις επιδεινώνει με προεξάρχουση στην ισχυμική νόσο του μυοκαρδίου και την καρδιακή ανεπάρκεια. Έτσι λοιπόν, και πάλι ο πολύ μεγάλος αριθμός των συνοσιρωτήτων από μια άλλη πάρα πολύ ωραία review στο ERJ του 2009, πνευμονική υπέρταση, ισχαιμική νόσο του μυοκαρδίου, συμφορτική καρδιακή ανεπάρκεια, σε φάση που οι ασθενείς με HAP δεν έχουν παρόξυνση. Οπότε φανταστείτε πόσο αυτές μπορούν να περιθμιστούν στην οξία παρόξυνση. Και τι είναι η οξία παρόξυνση? Είναι μια οξία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Οξία αντίδρασης, η οποία μπορεί να συμβεί από μία σειρά μη λιμωδών, αλλά και από λιμώδεις παράγοντες, όπως είναι η βακτηριακή πνευμονία, για παράδειγμα, ή η λίμωξη γενικά από μικρόβια, χωρίς να εκδηλωθεί απεικονιστικά τουλάχιστον οργανωμένη πνευμονία, ή υιογενής λιμώξης. Και πάλι, όπως είπαμε, το μοντέλο της φλεγμονής, καταράχτης φλεγμονής, προσκόλληση όλων αυτών των φλεγμονωδών κυττάρων και ουσιαστικά μια πλάκα η οποία πάβει να είναι σταθερή, μια αθυρωματική πλάκα, και μια ενδοθυλιακή δυσλειτουργία η οποία υπήρχε σε σταθερή κατάσταση, η οποία γίνεται ακόμη πιο έντονη, οδηγώντας τελικά σε καρδιαγγειακά. Για του λόγου το λιθές θόραξ 2010, βλέπουμε λοιπόν σε ασθενείς οι οποίοι μπήκαν στο νοσοκομείο με πρώτο οξύ επεισόδιο εμφράγματος του μυοκαρδίου, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών που είχαν HAP και αυτών που δεν είχαν. Έτσι, η διαφορά είναι τεράστια. Ενώ επίσης και ουσιαστικά σε αυτή την πολύ μεγάλη μετανάλυση βλέπουμε και επιβεβαιώνεται σχεδόν από όλες τις μελέτες πόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν οι ασθενείς που έχουν HAP σε σχέση με τα control για μια πολύ μεγάλη σειρά καρδιαγγειακών συμβαμάτων, οξέων καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αλλά και καρδιαγγειακής νοσηρότητας. Και τι συμβαίνει λοιπόν κατά διάρκεια των παροξύνσεων? Σε μια πολύ μεγάλη μελέτη με σχεδόν 17.000 ασθενείς βλέπουμε ότι η παρόξυνση δεν είναι κάτι απλό. Μπαίνει ένας ασθενής στο νοσοκομείο, εντάξει, μια παρόξυνση HAP, την αντιμετωπίζουμε και βγαίνει από αυτή. Η παρόξυνση είναι ένα πολύ σοβαρό, ένα πολύ βίαιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του νοσήματος. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κοντά στην παρόξυνση μετά από 30 μέρες, ακόμη και σε απλές παροξύνσεις που δεν χρειάζονται ουσιαστικά νοσηλεία, αυξάνεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακού συμβάντος και μηδενίζεται μετά τον ένα χρόνο. Και πόσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο κίνδυνος όταν η παρόξυνση αυτή απέτησε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Αντίστοιχη μελέτη σχεδόν 26.000 ασθενείς, αυξημένος κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού μετά από μία παρόξυνση HAP, και μας δείχνει ότι όσες περισσότερες είναι οι παροξύνσεις πάνω από δύο, τόσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός των παροξύνσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Επομένως, για να συνοψίσουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία της Θεσσαλονίκης για όσους βρίσκονται στη Λευκάδα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μπορούν να έχουν μια σχέση αιτίας-αιτιατού με τα καρδιαγγειακά συμβάματα, γιατί όχι μόνο απορυθμίζουν τους ασθενείς που έχουν ήδη καρδιαγγειακό σύμβαμα, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε οξέα καρδιαγγειακά συμβάματα ασθενείς που δεν έχουν καρδιαγγειακό ιστορικό. Όμως οι μελέτες όλες, ακόμη και αυτές που για λόγο χρόνου δεν τις έχω παρουσιάσει, συμπεραίνουν, καταλήγουν στο ότι όσο πιο ρυθμισμένος είναι ένας ασθενής, τόσο μικρότερο κίνδυνο έχει να κάνει πολύ βαριά συμβάματα όταν ουσιαστικά νοσήσει με κάποια βακτηριακή ή υιογενή λίμωξη αναπνευστικού. Ευχαριστώ πολύ.